Γεια σας. Είμαι η Ελένη, είμαι αστροφυσικός και σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το σύμπαν. Για το πιο κοντινό μας σύμπαν, τη γειτονιά μας. Και για το κυνήγι των αστροφυσικών στην ανακάλυψη πλανητών σε άλλα αστρικά συστήματα, τους εξωπλανήτες. Πρόσφατα, οι επιστήμονες της NASA και Google μπόρεσαν με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης να ανακαλύψουν τον 8ο πλανήτη ενός αστρικού συστήματος 2.500 ετών φωτός μακριά από εμάς. Τι είναι όμως ένας εξωπλανήτης ή αλλιώς ένας εξωηλιακός πλανήτης? Το λέει το όνομά του. Είναι ένας πλανήτης εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Ένα αστρικό σύστημα αποτελείται από τουλάχιστον ένα αστέρι, όπως ο ήλιος μας, από πλανήτες όπως η Γη και ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος, από νάνους πλανήτες και από άλλα βραχώδη αντικείμενα σε διάφορα μεγέθη, τους αστεροειδείς. Στο γαλαξία μας υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστέρια που έχουν τα δικά τους αστρικά συστήματα. Γιατί όμως το δικό μας είναι ιδιαίτερο και γιατί ψάχνουμε αστρικά συστήματα σαν το ηλιακό? Γιατί έχει τη Γη, έχει ζωή, έχει νοήμων ζωή, τις περισσότερες μέρες τουλάχιστον. Είναι το μοναδικό ηλιακό σύστημα στο οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Σύμφωνα με μελέτες, η Γη μας βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο και μέσα σε μία ζώνη. Φανταστείτε τη σαν ντόνατ, με τον ήλιο στη μέση, τη ζώνη βιωσιμότητας. Εκεί βρίσκονται όλα τα κατάλληλα χημικά στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν ζωή. Σήμερα γνωρίζουμε 3.500 εξωπλανήτες και 4.500 υποψήφιους εξωπλανήτες. Οι εξωπλανήτες όμως που βρίσκονται σε ζώνη βιωσιμότητας και έχουν μέγεθος μικρότερο από 2 φορές το μέγεθος της Γης είναι μόνο 30. Και πόσους ανακαλύπτουν? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι, αλλά η πιο συνηθισμένη και πολύ αποτελεσματική είναι η εξής. Μετράνε πόσο φωτεινό είναι το αστέρι, καθώς ο πλανήτης περιφέρεται γύρω του. Η φωτεινότητα του αστεριού μειώνεται, καθώς ο πλανήτης περνάει από μπροστά του και ας είναι πολύ μικρότερος από αυτόν. Για να καταλάβετε, αν ο ήλιος ήταν αυτό το σοκολατάκι, τότε η Γη θα ήταν ένας κόκκος άμμου. Να το φάω αυτό. Ποια ήταν όμως η πρόσφατη ανακάλυψη και τι νέο έφερε? Ήταν η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκε ένα αστρικό σύστημα με 8 πλανήτες, όπως το δικό μας. Αυτό όμως είναι πολύ διαφορετικό, γιατί όλοι οι πλανήτες του βρίσκονται πολύ κοντά στο αστέρι τους και η θερμοκρασία τους είναι τόσο υψηλή που δεν μπορούν να υποστηρίξουν ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Με τη χρήση λοιπόν αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της βαθιάς μάθησης, η Deep Learning, ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 200.000 αστέρια στο γειτονικό μας σύμπαν. Για να δούμε με απλά λόγια πώς δουλεύει αυτή η τεχνική. Σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο δεδομένων για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν έχουμε 200.000 φωτογραφίες κατοικιδίων, πώς θα ξεχωρίσουμε τις γάτες από τους σκύλους? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς θα ξεχωρίσουμε το αστέρι από τον πολύ μικρότερο σε μέγεθος πλανήτη? Αυτό γίνεται με ένα δίκτυο αναγνώρισης χαρακτηριστικών, όπου εκπαιδεύουμε τον αλγόριθμο να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά όπως πόδια γάτας ή κεφάλι σκύλου για παράδειγμα, και στο τέλος να μας δίνει τον αριθμό από γάτες και σκύλους. Οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν εικονικούς νευρώνες για να επεξεργαστούν την πληροφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Πώς να το φανταστούμε πιο απλά? Σαν πολυκατοικίες με πολλούς ορόφους. Σε κάθε όροφο ή νευρώνα γίνεται επεξεργασία δεδομένων. Αυτές οι πολυκατοικίες ανήκουν στο ίδιο δίκτυο πολυκατοικιών και είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, η μία μετά την άλλη στη σειρά. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται κάθε όροφος αρχίζουν τις επισκέψεις σε άλλες πολυκατοικίες και διαδίδονται όπως ένα κουτσομπολιό σε όλους τους ορόφους τους, μέχρι να φτάσουν στην τελευταία, η οποία και θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Το πόσα επίπεδα και πόσους νευρώνες θα έχει το κάθε δίκτυο εξαρτάται από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το εκάστοτε πρόβλημα. Συναρπαστικό, έτσι? Σίγουρα ναι. Και ποιος ξέρει τι ακόμα θα ανακαλύψουμε στο προσεχές μέλλον με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης? Ίσως μια ακόμα Γη με νοήμοντα όντα. Βαθιάς μάθησης που εγώ δεν μπορώ να το μάθω!